Καλημέρα. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε για να αποδεχτούμε την κυρία Τζάκρη που είναι κοντά μας. Καλώς ήρθε, κυρία Τζάκρη. Εδώ κοντά μας παραμένει και η Μαρία Νταλιάνη, φυσικά, για να συζητήσουμε όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα με το περιβάλλον του κυρίου Κασελάκη. Να δούμε, είχαμε και μια εκδήλωση, κυρία Τζάκρη, πολύ σημαντική από ό,τι φάνηκε. Και με αρκετό κόσμο. Ακούσαμε από τους διοργανωτές ότι ήταν περίπου 1500 άτομα. Ναι, ήταν. Ξεκίνησα σαν μια συνάντηση με τους εθελοντές και τους φίλους που έχουν δηλώσει, εθελοντές και φίλοι, στην ιστοσελίδα της υποστήριξης του κυρίου Κασελάκη, της υποψηφιότητάς. Πόσοι είναι εκεί? Είναι πάνω από 25.000 εθελοντές. Πάνω από 25. Αυτοί που έχουν δηλώσει εθελοντές είναι από 25.000. Πάνω από 25. Στο site. Ναι, στο site. Το δικός μας ΣΥΡΙΖΑ. Πόσοι θα εγγραφούν ως μέλη για το συνέδριο? Μέλη για το συνέδριο, μέλη για το στο ΣΥΡΙΖΑ γράφονται μέσω του iSΥΡΙΖΑ. Και όσοι απευθύνονται σε εμάς, εμείς τους προωθούμε στο να γραφτούν στον iSΥΡΙΖΑ. Άρα πάνω από 25.000 έχουν γραφτεί στο site ο δικός μας εθελοντές. Ως εθελοντές. Ναι, από ολόκληρη τη χώρα. Επειδή οι σχετισμοί στο συνέδριο θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Φυσικά. Έχετε εικόνα αν ένα ποσοστό από αυτόν τον κόσμο εγγράφεται για το συνέδριο? Δεν είναι θέμα εγγραφή στο συνέδριο. Στο συνέδριο για να έρθει πρέπει να γίνει σύνεδρο. Μέχρι σήμερα, γι' αυτό επισημάνομαι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μέχρι σήμερα, αυτοί που θέλουν να συμμετάσχουν είτε ως σύνεδροι, είτε να ψηφίσουν άλλους συνέδρους, πρέπει να γραφτούν μέχρι τις 12 το μεσημέρι στον iSΥΡΙΖΑ ή στην νομαρχιακή ή στην όμικρον μη, στην οποία ανήκουν. Μάλιστα. Για να εκλεγούν, να το δηλώσουν ότι θέλουν να είναι σύνεδροι μέχρι 30 του μηνός, για να εκλεγούν στις εκλογές που θα γίνουν άλλες 2, άλλες 3 του Νοέμβρη στη σώμα ολόκληρη τη χώρα. Αλλά θεωρούμε ότι εμείς θα έχουμε στρεπτικά το σχετισμό υπέρ του κ. Στο συνέδριο. Ναι, φυσικά. Άρα θα το πάρετε το συνέδριο, λέτε? Συντριπτικά. Τι θα πάρετε, κυρία? Τι κερδίσετε στο συνέδριο, τι άλλο? Την πλειοψηφία των συνέδρων. Πάρουν το συνέδριο να φύγουν. Θα κερδίσει του σχετισμού. Την πλειοψηφία των συνέδρων. Ποιο σχετισμό, παιδιά, έχει τελειώσει η ιστορία. Ο κύριο Φάμενο το λέει. Η κυρία Γύρω Βασίλη. Τελειώσαμε, λέει. Καλά, χθε βγήκε. Αυτά που λέει ο κύριο Χαρόπουλο. Δεν υπάρχει θέμα υποψηφιότητα. Αυτά που λέει ο κύριο Φάμελο και η κυρία Γύρω Βασίλη. Ντρέπομαι βέβαια που το λέει και ο κύριο Φάμελο. Εγώ δηλαδή, αν έμπαινα σε αυτή τη διελκυστίδα τη κομματική, θα τηρούσα ένα πιο fair play, θα έκανα με του αντιπάλου μου. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά και το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα υπήρξε η απόφαση εχθέ τη Επιτροπή Δεντολογία που είπε ότι οι αποφάσει Κεντρική Επιτροπή να μένουν. Είναι πολιτικές αποφάσεις, είναι όμως οι οριστικές αποφάσεις και για το θέμα της ανακήρυξης των υποψηφιότητων λαμβάνονται από το συνέδριο. Το οποίο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα. Και δεν είναι μόνο αυτό, το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Άρα ότι και η απόφαση. Υποψήφοι δεν υπάρχουν ότι τώρα. Και αυτή η ερμηνευτική, να το πω, διάταξη της Επιτροπής Δοντολογίας και να μην έβγαινε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού μας, που ενεργοποιείται στην περίπτωση Μομφής και αυτό ακολουθήθηκε με τις προηγούμενες αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής, πάμε σε έκτακτο συνέδριο. Το οποίο έκτακτο συνέδριο έχει όλες τις αρμοδιότητες του τακτικού και εν πάση περιπτώσει εκεί θα γίνει και η ανακήρυξη των υποψηφιότητων. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τυπικά υποψήφοι δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν προεκλογικές καμπάνιες, όπως γνωρίζετε και εμείς. Λοιπόν, η επίσημη ανακήρυξη όλων και του κυρίου Κασελάκη θα γίνει από το συνέδριο. Το οποίο θα διεξαχθεί. Όπως λένε σήμερα, έτσι, 8 και 10 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Για όλα λοιπόν αποφασίζει το συνέδριο. Για όλα αποφασίζει το συνέδριο. Και με το 10% των υπογραφών, οποιοδήποτε άλλο πολιτικό θέμα μπορούν οι σύνεδροι να το θέσουν στην κρίση του συνεδρίου και να αποφασίσει το συνέδριο. Δεν θα σας βάλουν μέσα. Να συζητηθεί και να κάνει. Δεν θα σας βάλουν μέσα. Δεν είναι θέμα να μας βάλουν μέσα. Δεν υπάρχει. Αστυνομία με φωτάξει. Μέλος του κόμματος. Είναι μέλη του κόμματος. Ο κύριος Κασελάκης θα εκλεγεί σύνεδρος από την ΟΜΤΟΥ, στην οποία ανήκει. Έτσι. Θα εκλεγεί σύνεδρος και συμμετάσχει στις διαδικασίες του συνεδρίου ως σύνεδρος και ο ίδιος. Άκουγα το πρωί, την ώρα που ερχόμουν στο Φάληρο, τον Γιώργο Ψάλτη, είχε τον Παυσανία Παπαγεωργίου, τον εκπρόσωπό σας. Ναι. Είναι πολύ γκρίζα η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και είναι και μια πολύ δυναμική αλλά ταυτόχρονα και άχαρη κουβέντα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο όργανο έχει ποια αρμοδιότητα, τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Είπε λοιπόν ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παυσανίας Παγεωργίου, ότι τυπικά η υποψηφιότητα που έχει καταθέσει ο κ. Κασελάκης δια της κυρίας Τζάκρη, σωστά, πληρεί τα δύο κριτήρια. Ποια είναι τα δύο κριτήρια, οι υπογραφές και το πόθεν έσχες. Το είπε λοιπόν αυτό και μετά είπε. Στην ερώτηση απαντάω τώρα του Δημήτρη. Το συνέδριο είναι αυτό που θα επικυρώσει αυτές που τυπικά έχουν υποβληθεί. Ναι. Αλλά εκεί, αν θέλει να υποβάλει, εγώ αυτό κατάλαβα, και κάποιος τελευταία στιγμή, μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Ο κύριος Ρήγας είπε μάλιστα, που είναι γραμματέας στο κόμμα μας, ότι ακόμη και κάποιος που δεν έχει καταθέσει κανένα πόθεν έσχες και καμιά υπογραφή. Και αυτός μπορεί να πάει στο μπορεί συνέδριο. Να πάει στο αν συνέδριο κάνει, και όμως, να κηρυχθεί από αυτό. Αν καταθέσει εκείνη τη στιγμή. Επομένως, όλη αυτή η φιλολογία ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Δεν ισχύει τίποτα. Δεν ισχύει. Και έχει προκαλέσει, μάλιστα μπορώ να σας πω. Και ανθρώπους που μια ζωή αντιπαρατίθεται αυτή τη σταλινικού τύπου γραφειοκρατία. Έτσι, και ενδεχομένως να εγκλωβίστηκαν σε αυτού τους προηγούμενες αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής.
Δηλαδή να λέει ότι ξέρεις δεν θα είσαι υποψήφιος, ένα σώμα. Και να αποκλείσουν μάλιστα τα πολιτικά του δικαιώματα. Γιατί η απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής, με το 138, συνιστά αποκλεισμό των πολιτικών δικαιωμάτων. Γι' αυτό ξέρετε, εγώ είμαι νομικός. Αποκλεισμός πολιτικών δικαιωμάτων, αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων είναι μια βαριά ποινή που ξέρετε είναι συνοδή μια παρεπόμενη κάποιων πολύ ετοιμωτικών εγκλημάτων που συμβαίνουν στον ποινικό κώδικα. Έτσι. Και ήρθε ένα κλειστό σώμα 138 ανθρώπων με 50 κομματικούς υπαλλήλους μέσα, με σχέση εξάρτηση δηλαδή, να πούν ότι ελαφρά την καρδία ότι αποστερούν τα πολιτικά δικαιώματα του κ. Κασελάκη και να επιμένουν ότι αυτό μπορεί να γίνει σεβαστό. Ούτε τη σεβαστό να θα γίνει, ούτε κάτι σας παρακαλώ, εάν εδώ δεν γίνει αυτό που λέτε. Κάτι συμβαίνει και δεν γίνει αυτό που λέτε. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ σας λέει ότι κινείστε αντιπαραθετικά. Δηλαδή τι, ότι έχετε στήσει μηχανισμό παράλληλο και πάτε να φτιάξετε καινούργιο κόμμα. Υπάρχει πιο θέμα. Ούτε μηχανισμό παράλληλο κάνουν. Ναι. Οι ισχυρισμοί τους ήταν τελείως αβάσιμοι και συνάδαν με τα γραφεία που έγιναν για να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν κάνετε πολυτελή γραφεία, σου λέει. Γιατί. Πού να πάμε, να στήσουμε τραπεζάκια έξω από την Κουμουνδούρου, όπως είπα χθες και σε ένα άλλο κανάλι, να βγούμε στον δρόμο. Πού να στεγάσουμε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να συμβάλλουν. Σας είπα, είναι 25.000 θελοντές. 25.000 θελοντές. Με μισθωτήριο που λίγη 1η Δεκέμβρη, που είναι ο δεύτερος γύρος των εκλογών. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στη Κουμουνδούρου. Ναι. Και ότι δίθεν αυτά πληρώνονται, αυτά πληρώνονται από τον κύριο Κασελάκη. Όλοι υποψήφοι, πού να πληρώνονται. Αυτό λέω. Από την τσέπη του. Από την τσέπη του. Από την τσέπη του. Από πού να πληρώνονται. Και μπορεί να λένε για τον κύριο Κασελάκη οι προηγούμενες έτσι, ότι δίθεν έχει σχέση με σκοτεινά κέντρα και ότι δίθεν με ισχυρούς, πώς να το πω, υπερδυνάμεις. Όλα αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν. Εγώ άλλα πράγματα βλέπω. Τέλος πάντων, έτσι έχουν τα πράγματα εδώ και. Αυτές οι αντιδημοκρατικές πρακτικές έχουν προβληματίσει και κάνουν δεύτερη σχέση και σε άλλο κόσμο και βλέπετε πλέον ότι αντιπαρατίθεται η ίδια η κοινωνία και το θέμα πλέον του αποκλεισμού του κ. Κασελάκη έχει αλλάξει πίστα. Δεν είναι μόνο ένα σωκοματικό ζήτημα. Είναι ζήτημα δημοκρατίας και αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Ναι, αλλά μία το λέει τώρα πια και μία δεν το λέει ο κ. Κασελάκης. Μία λέει αν είναι δημοκρατικές διαδικασίες, εγώ θέλω να μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Μία λέει εγώ δεν κάνω άλλο κόμμα και μία λέει αν δεν είναι δημοκρατικές διαδικασίες τότε θα δω τι θα κάνω. Κύριε Παυλόπουλε, αυτό ας μην σπαταλάμε τον πολύτιμο χρόνο της εκπομπής σας σήμερα εδώ για να κάνουμε σενάρια συνωμοσίας, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά συνωμοσιολογία, είναι βέβαιο ότι ο κύριος Κασελάκης θα ανακηρυχτεί υποψήφιος και θα επανεκλεγεί πανηγυρικά όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία στρεπτικά. Και των δημοσκοπήσεων αλλά και όλων των ευρημάτων και γενικά. Και βλέπετε και τη διαφορά, πώς να το πω, δυναμικής που υπάρχει στις δημοσκοπήσεις. Εμείς μιλάμε για χιλιάδες που μας ακολουθούν και οι συνυποψήφοι μας μιλάμε για μερικές δεκάδες ανύπαρκτων υποστηρικτών τους που κάτι να ρωτήσει η Μαρία Ντελιανή. Όχι ακριβώς να ρωτήσω. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή δίνεται η μάχη του ποιος θα είναι μέλος στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η μάχη κλείνει σήμερα. Ποιος θα είναι μέλος. Το μέλος θα ψηφίσει για σύνεδρο. Άρα το ποιος θα είναι μέλος έχει σημασία. Αυτό που είπε ο Άκης πριν, αν 25.000 που έχουν εγγραφεί στο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη εγγραφούν και στο ΣΥΡΙΖΑ, στα μητρώα του κόμματος. Ναι. Αυτά τα μέλη λοιπόν των οργανώσεων μελών θα ψηφίσουν για συνέδρους. Ναι. Όταν θα ψηφίσουν για συνέδρους, τότε όλοι και η πλευρά των 87 και η πλευρά του κ. Κασελάκη θα ξέρουν ποιος είναι ο συσχετισμός στο συνέδριο. Δεν περιμέναμε αυτός 25.000 όταν... που λέτε, που κάποιοι εκ των οποίων κυρία Νταλιάνη είναι και ήδη μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στο Μητρό του ΣΥΡΙΖΑ είναι εγγεγραμμένα παραπάνω από 150.000 μέλη, τα οποία πέρσι σε μια δημοκρατικότατη διαδικασία, δεν έχει περάσει κανένα χρόνο, εξέλεξαν πανηγυρικά τον κ. Κασελάκη με στρεπτική πλειοψηφία 57%. Τελευταία κουβέντα, Μαρία. Αφού λοιπόν. Γίνει διακριτός αυτός ο συσχετισμός στο συνέδριο, αφού γίνει διακριτός, τότε, κατά τη δική μου γνώμη και πληροφορίες, θα αποφασίσει η πλειοψηφία που είναι απέναντι στον Κασελάκη πότε θα κάνει το συνέδριο. Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο πράγμα αυτή τη στιγμή που είναι στο ευρύτερο και πέρα από τον μικρό κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, δεν έχει πρόεδρο. Έχουμε ένα κόμμα, το οποίο δεν έχει πρόεδρο. Μπορεί να έχει μια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση όπου είδαμε πώς εξελίχθηκε, έτσι αντιμετωπίστηκε. Αντιθεσμικά μπορούμε να πω, έτσι. Έχουμε ένα κόμμα. Τον κύριο Μητσοτάκη και τον Βουαρίνη αυτή η αντιθεσμική συμμετοχή. Με 36 βουλευτές. Πόσους έχετε κύριε? 34 βουλευτές. Το οποίο δεν έχει πρόεδρο. Αυτό δεν μπορεί να πάει μακριά. Και δεν θα πάει από εκτός αν υπάρξει μια φόρμουλα. Και αυτό χάρη στις σοφιστίες, αν θέλετε, που και αυτές ήταν αντικαταστατικές κάποιων, ότι ο κ. Πάμε να κλείσουμε, σας παρακαλώ. Με την υπόθεση Νοβάρτης είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη χθες. Για εσάς, τι λέει αυτή η εξέλιξη τώρα, πού πηγαίνουμε? Κοιτάξτε, κύριε Οικονόμου, εγώ θέλω να παρατηρήσω το εξής. Ότι στη χώρα μας
λίγα οικονομικά εγκλήματα καταγγέλλονται, γιατί υπάρχει εμπεδομένη υποποίθηση στους πολίτες ότι πού πας να μπλέξεις ρε φίλε, θα στηρίξουν σε μια χώρα χαρτί. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει. Ναι. Γι' αυτό και δεν καταγγέλλονται ούτε τα φακελάκια στα νοσοκομεία, ούτε στις πολεοδομίες. Δεν θα ξεμπλέξει, δεν βγάλει άκρη. Ούτε αν θέλετε και στις εφορίες, γιατί ξέρουμε ποιες είναι οι μείζονες αιστείες διαφθοράς. Και γιατί ακριβώς υπάρχει ο φόβος, η απειλή της εκδικητικής άσκησης εξουσίας από αυτούς που έχουν. Είμαι χειρούργος, δεν θα σε χειρίσω, είμαι πολεοδόμος, δεν θα σου δώσω άδεια κτλ. Κοιτάξτε, ξέρουμε τα αντικίνητρα που υπάρχουν με την πλευρά των πολιτών. Αυτή η απόφαση χθεσινή της ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία βεβαίως δεν αυταενήργησε, βασίστηκε ακριβώς στον πρόσφατο νόμο που ψήφισε ο κ. Φλωρίδης. Και άκουσα προηγουμένως τον κύριο Λοβέρδο να ευχαριστεί την ελληνική δικαιοσύνη. Όχι, να μην ευχαριστεί την ελληνική δικαιοσύνη, να ευχαριστά τον κύριο Φλωρίδη που έδωσε τη δυνατότητα να γίνει η αποκάλυψη ταυτότητα των προστατευόμενων μαρτύρων. Κακότατα έγινε και παραβιάζει, αν θέλετε, και το διεθνές δίκαιο, και θα αναφερθώ σε αυτό. Γιατί εκτός ότι είναι αντικίνητρο, υπάρχει και το άλλο. Εδώ υπάρχουν διεθνείς επιπτώσεις για την ελληνική δικαιοσύνη από αυτή την ενέργεια, γιατί υπάρχουν διμερείς συμφωνίες με τις ΗΠΑ αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής. Ξέρετε τι συμβαίνει εδώ. Ρωτάω, σας έλεγα προηγουμένως ότι ακούω να λένε ποιος τους έβαλε και ποιος τους έβαλε. Μα αυτοί οι μάρτυρες ήταν προστατευόμενοι μάρτυρες και παρήχαν συνδρομή και βοήθεια στην αμερικανική δικαιοσύνη. Από το FBI τους έβαλε. Το FBI τους έβαλε, κύριε Παυλόπουλε. Το FBI τους έβαλε. Και το FBI. Για τα 10% πρόσωπα. Ξέρετε, κύριε, με βάση αυτή. Το FBI έβαλε τον. Με βάση, κύριε Παυλόπουλε, τις μαρτυρίες. Το FBI τους έβαλε. Να πει για 10 πολιτικά πρόσωπα. Και με βάση τις μαρτυρίες αυτών των προστατευμένων μαρτύρων, το αμερικανικό δημόσιο πέτυχε έναν επωφελή δικαστικό εξοδικαστικό συμβιβασμό με την Οβάρτη 350 εκατομμύρια για τα πρόσωπα. Τι κέρδισε. Για του πολιτικού λέει. Η Ελλάδα, κύριε Νταλιάνη, πέρα από το πολιτικό δεν ενδιαφέρθηκε ούτε για το οικονομικό σκέλος. Επισήριζα έγινε κύριε αυτό. Κύριε Νταλιάνη, δεν ενδιαφέρθηκε ούτε για το οικονομικό σκέλος, γιατί η αμερικανική δικαιοσύνη κινήθηκε για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Άλλο είναι το θέμα μας τώρα εδώ. Ήταν σκευωρία το σκάντε η Νοβάρτης ή όχι. Α, όχι. Εσείς τι λέτε. Ήταν πανεγυράκι δηλαδή. Εσείς θα μας πείτε τι ήταν. Ας αφήσουμε τις σκευωρίες. Ήταν σκευωρία σε βάρος 10 πολιτικών προσώπων ή όχι. Ήταν ένα σοβαρότατο σκάνδαλο και όχι μόνο αυτό. Που είχε σοβαρότατες οικονομικές. Δεν αποδείχθηκε αυτό που λέτε. Δεν αποδείχθηκε. Για τα 10 πρόσωπα. Με κουκούλες και χωρίς κουκούλες. Για τα 10 πρόσωπα. Ακούστε να σας πω κάτι. Τα 1 εκατομμύριο με τα κουσάρικα του κυρίου Αβραμόπουλου που δίθεν τα έδωσε πεθερά του, δεν αποδείχτηκαν. Πού τα είδατε? Έγινε τίποτα. Ένα εκατομμύριο. Στο πλαίσιο αυτό. 1.500.000. Πού? Τα διευκρίνησα του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη που έμεναν διευκρίνησα. Υπήρχαν 500.000 ένα εκατομμύριο. 500.000 για τον κύριο Αβραμόπουλο. Για πέγα να τρέξα στην δικογραφία εκείνη τη περιοχή, στην δημοσιογραφία εκείνη τη περιοχή. Ποιο τα έδωσε αυτό? Ένα λεπτό. Και να σα πω κάτι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν τα έδωσε, το ξεχάσατε. Στον κύριο Αβραμόπουλο. Πεθερά του λέει τα έδωσε. Ένα εκατομμύριο. Να σα πω και κάτι. Σε 500.000. Αυτό δεν το ψάξε. Μισό λεπτό, κυρία Ζάκη. Ένα λεπτό. Περιμένετε λιγάκι. Ένα λεπτό. Λέτε ένα εκατομμύριο σε 500.000 στον Αβραμόπουλο. Η δικαιοσύνη πήγε στον Άδωνη. Όπω και για τον κύριο Παπαντονίου. Λοιπόν, για το άλλο σκάνδαλο. Όχι, γι' αυτό δεν το αυτή που ήρθε στο. Ο που πήγε στο δικαστήριο, ναι. Πήγε στο ακροατήριο, ναι. Αποφάνθηκε ότι τα έδωσε η θεία από την κυρία. Είπατε και για τον κύριο. Είπατε και για τον κύριο Γεωργιάδη. Έχουμε και. Αδιευκρίνιστα δεν παράμειναν του κύριου Γεωργιάδη. Δεν βρέθηκαν και άρα κάτι υπάρχει, λέτε. Η απόθεση του κυρίου Γεωργιάδη, κυρία Οικονόμου και κύριε Παυλόπουλε, μπήκε στο αρχείο. Ναι. Που σημαίνει ότι αν επανέλθουν στοιχεία μπορεί να επανέλθει. Μάλιστα. Θέλω να σας πω με κουκούλες και χωρίς κουκούλες. Ναι. Πάντα θα υπάρχει μια πεθερά. Στήθηκε σκευωρία σε βάρος 10 πολιτικών προσώπων. Υπήρχε ή όχι. Ένα σοβαρότατο σκάνδαλο. Υπήρχε ενορχιστρωτής από πίσω. Όπως υπάρχει και το σκάνδαλο της Νιγηρίας. Η άλλη σκευωρία της Νιγηρίας. Τώρα έχουμε καινούργια σκευωρία της Νιγηρίας. Μπορεί και ο κ. Παπαντονίου, αν θέλετε, ναι. Να προσφύγει και αυτός εναντίον των μαρτύρων που τον ταλαιπώρησαν τόσο πολύ, ας πούμε, αφού η υπόθεση οδηγήθηκε και υποδηγήθηκε. Αθωώθηκε με την Νιγηρία. Και να πει και αυτός ότι με τσαρίσατε και την πολιτική μου καριέρα και τα γενόμου και τον Πρωθυπουργό. Άρα η δικαιοσύνη. Θέλω να σας πω, κύριε Παυλόπουλε, ότι ανοίγουν επικίνδυνες ατραπή. Τους επικίνδυνες ατραπή. Τους έκανε χάρη. Δικαιοσύνη. Προστάτευσε τον Γεωργιάδη και τον Παπαδόπουλο. Δικαιώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν παραμένουν τα ποσά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς του κυρίου Γεωργιάδη. Και τα 500.000 του κυρίου Αβραμόπουλου τα έδωσε η πεθερά του. Έτσι. Αυτό δεν το ξέρω. Και τα λεφτά του κυρίου Παπαντονίου τα έδωσε η θεία του από την Ιγυρία. Να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας με κουκούλες και χωρίς κουκούλες. Επομένως δικαιώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Πάντως δεν έβαλε το FBI ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε να σας εσείς πω κάτι το ξέρετε άλλο. Αυτό. Ακούστε να σας πω εσείς κάτι. Για τα όχι, δεν ξέρω τίποτα. Του κυρίου Αβραμόπουλου. Ανατρέξει η δικαιοσύνη. Ανατρέξει η δικαιοσύνη. Να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Να σας πω και κάτι άλλο. Ναι.
Υπάρχει και πέρα από το σκάνδαλο το οικονομικό που ήταν εδώ του αθέμητου ανταγωνισμού, γιατί γι' αυτό ήρθε η Αμερικανική δικαιοσύνη. Γιατί η Νοβάρτης με τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές της λειτουργούσε σε βάρος των Αμερικανικών φαρμακευτικών εταιριών. Mm-hmm. Υπάρχει και ένα σοβαρότατο ιατρικό σκάνδαλο. Ξέρετε, από την κατάπτωση εκατομμυρίων τόνων φαρμάκων. Άσκοπα. Δεν το ψάξατε. Άσκοπα. Μια χαρά το ψάξατε. Δεν το ψάξατε, κυρία. Όχι καλή. Δεν έψαξε τίποτα. Πήγανε γιατροί. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει, βέβαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έψαξε τίποτα γύρω από αυτό. Όποιον επιδημιολόγο και να ρωτήσετε, κύριε Παυλόπουλο, από το ότι δεν υπήρξε αποζημίωση προς την Ελλάδα. Όποιον επιδημιολόγο και να ρωτήσετε, θα σας πει ότι με την κατάποση τόνων φαρμάκων από τους Έλληνες πολίτες. Ναι. Λοιπόν, αυτό προκαλήθηκαν θανατηφόρες από τους. Μπορούμε να σας πω ότι αυτό το έπαθε η Θοδώρα, ο Δημήτρης ή ο Άκης, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά σίγουρα υπήρχαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των εκατομμυρίων. Αν κατηγορούσε κάποιος κουκουλοφόρος μάρτυρας την κυρία Τζάκρη, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε. Χωρίς στοιχεία. Έτσι, γιατί αν ήταν ίδια κατηγορούμενη. Κύριε Νταλιάνη, ότι και για αυτούς που υπήρχαν στοιχεία είδαμε ακριβώς τι έγινε. Ότι τα πήρε. Γιατί, γιατί βρέθηκαν σε χρήματα λογαριασμού, λεφτά σε λογαριασμούς. Κλείνουμε εδώ, κυρία Τζάκρη, ευχαριστούμε. Πάντα για κάποιους στην ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Νταλιάνη, κάποιες θείες και κάποιες πεθερές. Ελάτε, παιδιά. Αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα, κυρία Τζάκρη, καλημέρα. Κάποιες θείες και κάποιες πεθερές. Καλημέρα και στην κυρία Τζάκρη, στην κυρία Νταλιάνη. Πρέπει να τρέξουμε να κλείσουμε.